Τον coach, πώς πήγε η προετοιμασία της ομάδας όλο αυτό το καλοκαίρι, αν κύλησε ομαλά και βασικά θέλω να μας πεις ποια θα είναι η φιλοσοφία της Δόξας φέτος, είναι, θα είναι μια ομάδα που θα θέλει την κατοχή. Εντάξει, η προετοιμασία μια χαρά, μέχρι στιγμής όλα καλά, ευχαριστημένοι είμαστε, δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα τραυματισμών εκτός από το Θόδωρο του Λεφί. Όλα καλά μέχρι στιγμής, δεν ήταν πολύ ο χρόνος για την προετοιμασία, αλλά στο διάστημα που δουλέψαμε είμαστε ευχαριστημένοι αυτά που έχουμε βγάλει. Η φιλοσοφία της ομάδος σίγουρα θα είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν θέλουμε να είμαστε μια ομάδα η οποία θα κοιτάει μόνο να καταστρέψει. Ξέρουμε τις δυσκολίες σε αυτή την κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί με στόχο τη σωτηρία. 16 ομάδες, στο δικό μας όμιλο, στο πρώτο όμιλο, 15. Μια ομάδα πέφτει. Το πρωτάθλημα ξεκινάει. Πώς περιμένετε την πρώτη αγωνιστική με την Καβάλα, με μια ισχυρή ομάδα. Σαν χαρτιά, δεν το έχουμε δει ακόμα αυτό. Σίγουρα είναι ισχυρή ομάδα. Ξέρουμε ότι αυτές είναι ιστορικές ομάδες. Ειδικά οι 4 στις 5 πρώτες ομάδες που αντιμετωπίζουμε είναι όλες ιστορικές ομάδες. Με έμπειρους παίκτες. Σίγουρα είναι ομάδες μεγάλων πόλεων που έχουν παίξει αλφα εθνική. Δύσκολο θα είναι το πρωτάθλημα από την αρχή μέχρι το τέλος. Θέλει συγκέντρωση. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου. Και η αρχή, εντάξει, για μας είναι ιδιαίτερη γιατί είναι η πρώτη παρουσία στη Γαμαθήκη. Έχουμε ανεπομονησία να τους ζήσουμε. Την πρεμιέρα πώς την περιμένετε? Την πρεμιέρα την περιμένουμε όπως όλες οι πρεμιέρες. Υπάρχει ένα γλυκό άγχος για το προσμονή. Περιμένουμε να δούμε, να δούμε την ομάδα να ανταποκρίνεται σε αυτά που θα δουλέψουμε μέσα στην εβδομάδα. Έχει γίνει φαντάζομαι το κατάλληλο του σκάουτινγκ, θα τρώω τα σημαία και τα δυνατά της, του ΑΟΚ, της Καβάλας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τελευταία ερώτηση, πήρατε και έμπειρους παίκτες για να βοηθήσουν στην κατηγορία, έτσι, ο Δραγανίδης, ο Εμρέα από το Σουφλί και ο Λιβαδιώτης και άλλοι παίκτες. Έχει τελειώσει καταρχάς αυτό, δηλαδή νομίζω θέλατε λίγο την εμπειρία και δεύτερον αν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, αν έχει κλείσει το ρόστερ. Νομίζω ότι το ρόστερ σχεδόν έχει τελειώσει, αν υπάρξει καμία προσθήκη. Πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά που ήρθαν, γιατί δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και νέες ηλικία και είναι και πολύ καλοί χαρακτήρες. Όπως και όλα τα παιδιά που έχουν έρθει, δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ταλέντο μέσα στην ομάδα, υπάρχει ενθουσιασμός. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.